Ανδρέας Αργυρούς φυρίζει για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Κα, ωραία πάσα, η σέντα στην περιοχή, η μπάλα θα χτυπήσει. Τι έχει, δεν έδωσε. Πέναλτι. Δεν είναι ξεκάθαρο το replay, για να δούμε εδώ. Ανοιχτό το χέρι, φαίνεται να χτυπάει καθαρά στο δεξί χέρι. Φάση εξετάζεται όμως. Και θα πάει στο VAR να το δει ο ίδιος. Στο χέρι του Νταβόρ, στο δεξί χέρι του Νταβόρ. Θα δώσει κόρνερ. Αλλάζει την απόφασή του ο διαιτητής και πάει να βγει με τον Μπελέ τώρα. Επικίνδυνα το σουτ, η ευκαιρία 1-0 η ΑΕΛ. Στο 10ο λεπτό ψηλά η σημαία όμως ακυρώνεται τον γκολ του νεαρού. Είναι μια οριακή φάση η οποία θα εξεραστεί, θα πρέπει να τραβηχθούν οι γραμμές, γιατί εδώ μιλάμε για πολύ πολύ μικρές αποστάσεις. Θα γίνει να μετρήσει τον γκολ. Ξανά εδώ η φάση. Δεν υπάρχει offside ούτε στην πρώτη φάση ούτε στην δεύτερη, σύμφωνα με το VAR που έκανε τον έλεγχο, και έτσι 1-0 η ΑΕΛ θα ανοίξει το σκορ. Και εδώ βλέπουμε και τη γραμμή του VAR στο ξεκίνημα της φάσης με Μαζάνη ΑΕΛ. Μπαγιά του Μαζάνη είναι καλή, 2-0! 2-0 η ΑΕΛ με Τσέποβιτς και δίνει αέρα, δύο τερμάρων στην ΑΕΛ. Ολιγορία στην άμυνα του Ολυμπιακού, τόσο Σαμπίνια δεν μπόρεσε να αντιδράσει αποτελεσματικά, ο οποίος μάρκαρε από πίσω. Ο Τσέποβιτς δεν συγχώρεσε, ψύχρεμα εκεί. Η ΑΕΛ μπροστά με αξιώσεις. Για τον Σάντος, πέσιμο στην περιοχή, δεν υπάρχει κάτι, λέει ο διαιτητής. Εδώ βλέπουμε ξανά Σαμπίνια, παίρνει νομίζω καθαρά πόδια, αφού τσιμπάει μπάλα, είναι καθαρό πέναλτι εδώ. Και θα πάει να δει τη φάση στο on-field review ο διαιτητής. Πιθανότατα υπάρχει πέναλτι και νομίζω δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι είναι καθαρή ανατροπή. Και να δούμε τι θα αποφασίσει. Και δίνει πέναλτι για να κάνει το 3-0 απέναντι από τον Μολ. Μπήκαμε ήδη σε χρόνους καθυστερήσεων. Τσέποβιτς θα εκτελέσει, 3-0 η ΑΕΛ. Έστελνει μπάλα στο κέντρο της εστίας, τον Μολ δεξιά, ο Τσέποβιτς, για να γράψει το ΑΕΛ 3 Ολυμπιακός 0 σε μια εμφάνιση για την ΑΕΛ που θυμίζει, θα έλεγα, αυτήν της πρεμιέρας απέναντι στην Πάφο. Πολύ σωστά, με τον Γκουστάβο να εκτελεί. Η μπάλα στην περιοχή, ο κάτω κεφάλι, ευκαιρία, ο Μάντζης έξω. Με τον Γκουστάβο τώρα να αφήνει για τον Γκά. Ξανά στον Γκουστάβο, το σούτ του Γκουστάβο, δοκάρι, ευκαιρία, νέο δοκάρι και έξω. Κάθε την παγιά, για να δούμε τον Ντόρες. Τσέποβιτς με την μία για τον Έουλερ. Το σούτ έδιωξε προς στιγμής εκεί ο Μολ. Ξαντρίθηκαν τα 4 λεπτά και τέλος του αγώνα στο Τσίριο.